Σήμερα αυτό που γίνεται σήμερα στην Κοζάνη γίνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η στόχευση αυτών των διαδηλώσεων είναι η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης της κυβέρνησης. Όπως ξέρετε, επειδή είμαστε στο τέλος, αυτή η διαπραγμάτευση αποκτά πολύ συγκρουσιακό χαρακτήρα. Έτσι γίνεται πάντα σε κάθε σκληρή διαπραγμάτευση. Αλλά εάν αποδειχθεί στην πράξη ότι η κυβερνητική πολιτική έχει την υποστήριξη του ελληνικού λαού, νομίζω ότι πραγματικά της δίνουμε όλα τα ηχέγγυα εκείνα και όλη τη στήριξη που χρειάζεται για να καταλήξουμε σε μια διαπραγμάτευση η οποία δεν θα είναι απλά συμβολή, αλλά θα είναι λύση στο πρόβλημα της χώρας. Ένα καθεστώς που δεν παρήγαγε οικονομικά αποτελέσματα, αλλά προσωπικά και κοινωνικά δράματα. Δεν αντέχουμε μισθούς και συντάξεις των 300 ευρώ, σπίτια χωρίς θέρμαση, τους γονείς μας χωρίς φάρμακα, τα παιδιά μας νηστικά στα σχολεία, για να πληρώνουμε χωρίς τέλος ένα χρέος που δεν δημιουργήσαμε εμείς. Οι δανειστές δεν ζητάνε μόνο αυτά, αλλά πολλά περισσότερα με στόχο να εγκλωβίσουν την οικονομία σε ασφυξία και την κοινωνία σε αδιέξοδο.